Σε εκδήλωση στο Μουσείο Μπενάκη, ο νυν Περιφερειάρχης Γιάννης Γουρός έθεσε την καταπολέμηση της ανεργίας, την άσκηση κοινωνικής πολιτικής, αλλά και την ολοκλήρωση των έργων για τα στερεά και υγρά απόβλητα ως τις τρεις προτεραιότητες του συνδυασμού του. Ενώ παράλληλα χαρακτήρισε περαστική από την τοπική αυτοδιοίκηση τη Ρένα Δούρου. Η αποτελεσματική, έτοιμη και συνετή διαχείριση με την οποία ολοκληρώνουμε σήμερα στην Αττική 1.134 έργα. 3,5 δισεκατομμύρια. 800 εκατομμύρια επιστροφή ΦΠΑ. Ναι, πραγματικά συμβάλαμε. Είμαι βέβαιος ότι με τη δύναμη του καθενός και τη συνεργασία όλων, μέσα στην πενταετία που έρχεται, θα δημιουργήσουμε μια άλλη Αττική. Καλή δύναμη σε όλους. Καλή επιτυχία σε όλους. Τα σκουπίδια μυρίζουν. Παρουσιάζοντας το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού της δύναμης ζωής, η Ρένα Δούρου παρουσίασε ένα βίντεο με το οποίο επιχειρεί να καταδείξει το σχέδιό της για την εναλλακτική διαχείριση των σκουπιδιών και έδωσε το στίγμα της πολιτικής της πρότασης. Η δύναμη ζωής με τους ανθρώπους της σήμερα εδώ δεσμεύεται ότι ήλθε για να γκρεμίσει το καθεστώς του απερχόμενου περιφερειάρχη και παράλληλα δεσμεύεται ότι ήλθε για να κτίσει με μια νέα νοοτροπία. Να κτίσει μια περιφέρεια στο πλευρό του πολίτη. Το βράδυ θα παρουσιάσουν τα ψηφοδέλτιά τους και οι υποψήφοι δήμαρχοι για τον Πειραιά. Ο Βασίλης Μιχαλολιάκος που στηρίζεται από τη Νέα Δημοκρατία και ο ανεξάρτητος Γιάννης Μόραλης. Δείτε κυρίες και κύριοι σε λίγο. Φωνική ανεμοστρόβιλη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τουλάχιστον 18 νεκροί.